πολύ προσεκτικά όλα τα δεδομένα ή στοιχεία ή και πληροφορίες τα οποία διαβάζονται στην αστυνομία ή κατέχει η αστυνομία, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει και η διερεύνηση αυτού του συγκεκριμένου γεγονότος στη Λάρναγκαν με τις 18 συλλήψεις. Το αδίκημα το οποίο εξετάζεται και έχει σημασία είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, είναι το αδίκημα και δεν χρειάζεται να επεκταθώ περαιτέρω. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σας, να αναφέρω ότι είναι εντατικοποίηση των μέτρων για το οργανωμένο έγκλημα, μεταξύ άλλων είναι και οι ελέγχοι, οι έρευνες που γίνονται ανά το Παγκύπριο. Και βεβαίως η αστυνομία προχωρεί σταθερά, έχοντας υπόψη ότι οι δράσεις μας είναι συνεχείς και αδιάλειπτες, έχοντας υπόψη αυτά τα οποία γίνονται. Τα 18 άτομα είναι Κύπροι και είναι πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει την αστυνομία. Στο αν θα υπάρξουν άλλες συλλήψεις, όταν θα υπάρξουν στοιχεία, η αστυνομία θα προχωρήσει, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες και βεβαίως θα προβεί σε ανακοινώσεις ή και δηλώσεις μετά τα γεγονότα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα σχόλια γενικότερα, ότι έχοντας υπόψη το δικό μας ρόλο, για ακόμα μια φορά θα παραμείνουμε προσιλωμένοι στη δική μας αποστολή, στο δικό μας το έργο, και βεβαίως ανακοινώνονται αυτά τα οποία μπορεί να ανακοινωθούν. Και σίγουρα είναι αντιληπτό ότι ενδεχομένως στην προκειμένη περίπτωση να υπάρχουν ερωτήματα σε σχέση με τη δράση της αστυνομίας ή και με τις ενέργειες σε σχέση με τις συλλήψεις αυτών των προσώπων, των 18. Όμως, προτεραιότητα για μας είναι η διερεύνηση και βεβαίως δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα να αποκαλύψουμε στοιχεία που να επηρεάσουν για οποιοδήποτε λόγο τις έρευνες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη απαντήσει στον κύριο Φέδωνος αρκετές φορές με ανακοινώσεις και δεν χρειάζεται να δώσω οποιαδήποτε άλλη απάντηση. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα, σε ένα από τα πρώτα θέματα της εκπομπής. Μέσα σε όλες αυτές τις καταγγελίες, χθες πρέπει να πούμε, μετά την καταγγελία